Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή την αίθουσα, όλοι σας και Νέα Δημοκρατία και Κινάλ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευτήκατε από ένα μνημόνιο. Και υπογράψατε ένα μνημόνιο. Και μάλιστα το Κινάλ Πασόκ είναι και βασιλικότερο. Στο βασιλείο ήταν ψήφισε και τα τρία μνημόνια. Και το δικό του και τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αλλά και τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία βέβαια. Άρα ένα το κρατούμενο, ένα το δεδομένο. Δεύτερον, ας αφήσουμε λίγο απ' έξω αυτούς τους ακραίους βερμπαλισμούς με τους οποίους ακούστηκαν εδώ πέρα περί εθνικής ταπείνωσης, είπε ο υπουργός, περί εκχώρησης εθνικής ανεξαρτησίας, περί λαϊκής κυριαρχίας. Καλά, τις προηγούμενες δεκαετίες πού είσαστε? Δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεν είναι εθελοντική εκχώρηση λαϊκής κυριαρχίας σε υπερεθνικό όργανο? Η νομισματική πολιτική την οποία την εκχωρήσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι είναι? Δεν είναι εκχώρηση εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας? Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν είναι εκχώρηση λαϊκής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας, εθελοντικά βεβαίως. Η παραχώρηση βάσεων στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ τι είναι, που μόλις πρόσφατα υπογράψατε με τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία την οποία διαπραγματεύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για παραμονή των βάσεων και για νέες βάσεις που κανείς δεν μπορεί να τις ελέγξει? Κανείς. Ούτε ο Υπουργός Άμυνας το τι γίνεται εκεί. Αυτό δεν είναι εκχώρηση λαϊκής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας? Όμως είναι εθελοντική, γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης αυτές οι εκχωρήσεις. Και από αυτή την άποψη είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την πολιτική της συμμετοχής της Ελλάδας σε υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί έγιναν αυτά τα μνημόνια? Για να μην ξεχνιόμαστε και βεβαίως για να εξυπηρετηθεί ένα πολύ υψηλό κρατικό χρέος. Και αυτή η εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους έγινε με επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα, απομειώσεις μισθών, συντάξεων, φορολογική επιδρομή, εμπορευματοποίηση, υγείας, παιδείας, μείωση κοινωνικών δαπανών. Υπήρξαν σε όλα τα μνημόνια μια καταιγίδα μέτρων αντεργατικών, όπου οποιοδήποτε σχεδόν εργατικό δικαίωμα καταργήθηκε, τα συνολικά συγκροτημένα εργατικά δικαιώματα και όσον αφορά την ασφάλιση και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και όσον αφορά την απελευθέρωση αγοράς εργασίας και όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στον οδοστρωτήρα του να γίνει ο εργαζόμενος πολύ πιο φθηνός για να θωρακιστεί η ανταγωνιστική των επιχειρηματικών ομήλων, όλοι οι υπουργοί όλων των κομμάτων έχουν τέτοιους νόμους υπογράψει και έχετε ψηφίσει. Και βέβαια και το τρίτο στοιχείο είναι με κάθε τρόπο, αυτό περίχαν και τα τρία μνημόνια, να στηριχθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων στη λογική από καλύτερη θέση και πιο γρήγορα να έρθει η καπιταλιστική ανάκαμψη. Και ένα από τα εργαλεία πέρα από την ολομέτωπη επίδοση εργαζόμενος είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα υπέρ το είπαν οι προηγούμενοι, υπερταμείο το είπαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας προσθέτεται ένα λιθαράκι παραπάνω. Γιατί έγιναν τα ΙΠΕΔ ή το υπερταμείο? Για να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία μέσω ιδιωτικοποιήσεων, Για ποιο σκοπό? Και το χρέος, και δεύτερον να αγοράσουν πύρπαρα για το κράτος, πουλάει φτηνά και αγοράζει ακριβά, το αστικό κράτος. Έτσι διευκολύνει τους επιχειρηματικούς ομίλους πάντοτε και στις αγορές του και στις πωλήσεις του. Και από αυτή την άποψη λοιπόν να στηριχθεί η ανάγκη των επιχειρηματικών ομήλων και βεβαίως με μια σειρά άλλους τρόπους μέσα από τη λογική της απελευθέρωσης της αγοράς. Να λοιπόν ποια είναι τα συνολικά αποτελέσματα των πολιτικών των οποίων χρησιμοποίησατε. Και από αυτή την άποψη βεβαίως ούτε σήμερα το κίνημα αλλαγής ζητάει την κατάργηση του υπερταμείου. Ζητάει διαφορετικούς όρους λειτουργίας. Αλλά σε τι συμφωνείτε και οι τρεις, με διαφορετικά λόγια? Ο υπουργός μίλησε για ορθολογική αξιοποίηση του υπερταμείου με όρους δημοσίου συμφέροντος. Το κίνημα αλλαγής με την ερώτηση του ζητάει ότι πρέπει να γίνει εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και κάτι αντίστοιχο είπε και ο κύριος Τσακαλώτος στην παρέμβασή του, που να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη δημόσια περιουσία.
ορθολογική διαχείριση. Τι σημαίνει ορθολογική, και σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Τσακαλώτος. Ότι δεν προβλέπει μόνο ιδιωτικοποίηση στο υπερταμείο, προβλέπει και με άλλους τρόπους αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Είτε είναι αυτή η συμπράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε είναι οι πωλήσεις, είτε είναι η ιδιωτικοποίηση, είτε είναι οι παραχώρησεις. Με αυτούς τους τέσσερις τρόπους. Και πού πάνε τα έσοδα του υπερταμείου? Το 50% κύριε Τσακαλώτη που το ξεχάσετε πάει για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Και το υπόλοιπο 50% πάει για επενδύσεις, να χρηματοδοτήσει επενδύσεις. Να χρηματοδοτήσει δηλαδή τους επιχειρηματικούς ομίλους. Στην ίδια λογική κινείστε. Και οι τρεις σας. Όπως και αν το ονομάσετε το εργαλείο αυτό. Όποιους όρους λειτουργίας και αν βάλατε. Και έχουμε βιώσει τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων. Σημαίνει επαχθέστερη όρη για τους εργαζόμενους, εντατικοποίηση της εργασίας και πολύ χειρότερες επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες αυτών των υπηρεσιών. Έχουμε γνωρίσει τι σημαίνει εμπορευματοποίηση και δράση ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων και στον τομέα της υγείας και στην παιδεία και στη διαχείριση απορριμμάτων και σε μια σειρά άλλους τομείς. Έχουμε γνωρίσει τι σημαίνει εκποίηση των φιλέτων τουριστικών και όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί γίνεται? Για την ψυχή της, όχι, για να βγάλουν κέρδος. Και εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι με αυτές τις πολιτικές και με αυτά τα εργαλεία το μόνο το οποίο κάνετε είναι ότι υποτάσσετε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για τη θωράκιση των κερδών τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, όλων αυτών των πολιτικών που έχουμε βιώσει τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ τραγικά την τελευταία δεκαετία, είναι πάρα πολύ καθαρό. Ποιο είναι? Είναι η επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν, και αυτές οι αντικειμενικές δυνατότητες καθορίζονται από το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, από την παραγωγικότητα της εργασίας, από τις πρωτοπαραγωγικές πηγές που υπάρχουν στον τόπο μας, από τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογίας, των επιστημών. Και ενώ όλες αυτές οι δυνατότητες έχουν πολλαπλασιαστεί, αντί η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να βιώνουν καλύτερα, βιώνουν πολύ χειρότερα στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Και να φτάσουμε στο σημείο τα παιδιά μας να ζήσουν χειρότερα από εμάς. Ποια είναι η εξέλιξη, ποια είναι η... Πώς αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε? Δεν μπορείτε να δώσετε καμία πιστική εξήγηση. Γιατί δεν είναι οι λαθροχειρίες, δεν είναι οι ρεμούλες, δεν είναι οι σπατάλες. Γιατί αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Ότι ενώ οι δυνατότητες διευρύνονται, η συντριπτική πλειοψηφία των λαών ζουν κάτω από χειρότερους όρους. Διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες και στην ικανοποίηση των αναγκών. Γιατί όλο και περισσότερος πλούτος συσσωρεύεται και τον πλούτο οι εργαζόμενοι τον παράγουν, όλο και περισσότερος πλούτος συσσωρεύεται στα χέρια λίγων. Και εδώ τα στοιχεία βγαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς πολλαπλασιάζονται οι περιουσίες μιας χούφτας δισεκατομμυριούχων και σε κάτω από ποιες συνθήκες ζει το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Για να τα συγκρίνουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι ζήτημα διαχείρισης. Κάτω από ποιους όρους θα διαχειριστούμε ένα σύστημα το οποίο σαπίζει. Ένα σύστημα το οποίο γεννά φτώχεια, γεννά πολέμους, γεννά ανεργίες, γεννά κρίσεις. Όμως αυτό το σύστημα θέλετε να υπερασπιστείτε. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά. Με καμία μορφή διαχείρισης και της σημερινής κρίσης και της ανάκαμψης της ερχόμενης, όποτε έρθει αυτή, δεν πρόκειται να είναι προς όφελος του λαού. Είτε αυτή η κρίση είναι φιλελεύθερη, είτε είναι επεκτατική η διαχείριση. Όποια μορφή διαχείρισης και αν πάρετε, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα πληρώσει ο λαός για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για να θωρακιστεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, κύριε Μπουκόρο, το ΚΚΕ δεν είναι υπέρ του δημοσίου. Κάντε όλα στο δημόσιο. Κάντε τεράστιο λάθος. Κάντε τεράστιο λάθος. Και δεν ξέρω αν το κάνετε σκόπιμα. Το ΚΚΕ είναι απέναντι στο αστικό κράτος. Γιατί κοιτάξτε, και η ΔΕΗ όταν ήταν στο δημόσιο μονοπόλιο,
είχε υπογράψει τη σκαθαλώδη σύμβαση με την Πεσινέ να πουλάει πάνθινο το ηλεκτρικό ρεύμα στους Γάλλους. Το θυμόσαστε. Άρα λοιπόν και οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κάτω από δημόσιο έλεγχο, όχι μόνο βεβαίως δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού, αλλά αντίθετα διευκολύνουν την αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Και γι' αυτό το ρόλο παίζει ο δημόσιος τομέας. Για διευκόλυνση αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Βεβαίως υπάρχουν καλύτεροι όροι ιστορικά να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να οργανωθούν και να παλέψουν σε κάτι τέτοιο, σε δημόσιες επιχειρήσεις. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στις ιδιωτικοποίησεις, γιατί επιδημούν οι όροι. Εμείς τι λέμε λοιπόν, και ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, είμαστε ενάντια στο αστικό κράτος. Ζητάμε την ανατροπή αυτού του αστικού κράτους και της εξουσίας του κεφαλαίου για να μπορέσουν πραγματικά οι εργαζόμενοι να πάρουν όχι μόνο την οικονομία στα χέρια τους που την έχουν, γιατί αυτοί παράγουν. Και βλέπουμε σήμερα στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι στάθηκαν στα πόδια τους. Οι κεφαλαιοκράτες δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί οι οποίοι κρατήσαν τις επιχειρήσεις, όπως τις λέτε, τις καπιταλιστικές όρθιες. Και από αυτή την άποψη λοιπόν να πάρουν πραγματικά την εξουσία στα χέρια τους για να μπορούν να οργανώσουν την παραγωγή με τέτοιο τρόπο να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία. Γι' αυτό χρειάζεται σύγκρουση, ρήξη και συνολικότερη ανατροπή. Ευχαριστώ.